Σε αυτό το βίντεο θα σας πω πώς είναι η ζωή στο Ντουμπάι μετά από 2 χρόνια σχεδόν που μένω εδώ πέρα μόνιμα. Πώς είναι η ζωή από θέμα lifestyle, από θέμα ασφάλειας, από θέμα επιχειρηματικότητας, οικονομίας και οτιδήποτε άλλο, καιρού και ό,τι άλλο έχετε σαν απορία. Πιθανόν να σας απαντήσω σε αυτό το βίντεο. Μετακόμισα εδώ από τον Οκτώβριο του 2021. Άνοιξε εταιρεία, όπως λίγο πολύ ξέρετε, γιατί έχω κάνει και άλλο βίντεο. Πήρα και βίζα για εδώ πέρα και έγινα λοιπόν μόνιμος κάτοικος. Όπως ξέρετε οι περισσότεροι, εδώ έχει και 0 φορολογία και σε προσωπικά έσοδα, σε προσωπικά κέρδη αλλά και σε εταιρικά. Όταν ήρθα ήταν μια χαόδης κατάσταση γιατί κάπως ήταν αρκετά περιπετειώδης η απόφαση για να μετακομίσω και να έρθω στο Ντουμπάι και να μετακομίσω στην κυριολεξία χωρίς να έχω πατήσει καν το πόδι μου εδώ πέρα, απλώς με μια έρευνα που έκανα. Αυτό το ταξίδι για μένα φτάνει προσωρινά στο τέλος του γιατί φεύγω αύριο από εδώ, έρχομαι Ελλάδα. Αυτό το βίντεο φυσικά θα ανέβει λίγες μέρες μετά το γύρισμα και θα γυρίσω ξανά εδώ πέρα. Δεν φεύγω τελείως από εδώ, αλλά φεύγω προσωρινά και θα γύρω ξαναπίσω από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, κάποια στιγμή όταν το αποφασίσω. Αλλά μετά από σχεδόν 2 χρόνια διαμονής εδώ πέρα, έχω μια προσωπική εμπειρία όπως καταλαβαίνετε σε πάρα πολλά πράγματα και σχεδόν σε όλους τους τομείς εδώ πέρα. Οπότε έτσι θα μοιραστώ μαζί σας λοιπόν κάποια πράγματα. Και ας τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα, ξεκινώντας από τη δική μου προσωπική εμπειρία, όπου αποφάσισα να έρθω στο Ντουμπάι χωρίς να έχω πατήσει καν το πόδι μου εδώ. Άνοιξα εταιρεία μέσω ίντερνετ, τα πάντα, από απόσταση δηλαδή. Και όταν έφτασα εδώ, απλώς ολοκλήρωσα τη διαδικασία τη εταιρεία και τη βίζα για να είμαι μόνιμος κάτοικος εδώ πέρα με κάποιες τελευταίες διαδικασίες και κάποια τεστ κτλ. Και όλα αυτά ολοκληρώθηκαν σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας. Όταν ήρθα, φυσικά μου πήρε λίγο χρόνο μέχρι να συντονιστώ με τη χώρα, γιατί αρκετά πράγματα είναι διαφορετικά από την Ευρώπη και από αυτά που έχουμε συνηθίσει λίγο πολύ. Ενώ διάφορα πράγματα στην καθημερινότητα, στην κοινωνία, στις μετακινήσεις κτλ. Έτυχε να είναι και αρκετή ζέστη όταν ήρθα τότε. Αλλά οκ, θα συζητήσουμε και τη ζέστη για το πώς είναι, αν επηρεάζει τόσο σημαντικά την επιβίωση εδώ πέρα κτλ. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά στο βίντεο. Πριν εμβαθύνω όμως, δώστε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι γιατί βοηθάει πάντα και στο αλγόριθμο στο YouTube. Και πάμε να δούμε λοιπόν τα πράγματα ένα-ένα. Όταν έφτασα, θυμάμαι λοιπόν κατεβαίνω από το ταξί και βγάζω τις βαλίτσες και έρχεται ο υπάλληλος στο ξενοδοχείο και μου λέει: άστα εδώ, θα τα πάρουμε εμείς. Και λέω: έχω λάπτοπ, έχω πορτοφόλια μέσα από πράγματα, θα τα αφήσω έτσι στη μέση το δρόμο σχεδόν. Λέει: άστα εκεί, λέει, είναι safe εδώ. Είναι safe. Και μετά συνειδητοποιώ λοιπόν ότι εδώ είναι μάλλον διαφορετικά τα πράγματα. Και το θέμα της ασφάλειας είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τη χώρα αυτή και για όλα τα αραβικά εμιράτα, γιατί εδώ πέρα υπάρχει απίστευτη ασφάλεια. Υπάρχουν άπειρες κάμερες ασφαλείας όπου είναι συνδεμένα με την αστυνομία και γίνεται παρακολούθηση, αλλά όχι για να χειραγωγήσει κάποιος την προσωπική σου ζωή. Δεν είναι φάση CIA, FBI για να κάνουν χειραγώγηση, αλλά είναι για τη δική σου την ασφάλεια. Και εδώ πέρα είναι τόσο ασφαλές όπου σχεδόν αν πέσει το πορτοφόλι σου κάτω, δεν θα τολμήσει να το πάρει κανένα. Στα αλήθεια, σε κανένα από τα κεντρικά σημεία του Ντουμπάι. Εκτός αν είσαι κάπου κοντά στην έρημο, εκεί θα είναι σίγουρα λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα της ασφάλειας είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Και έτσι όπως έχουν χτίσει τη χώρα, το έχουν χτίσει με έναν πάρα πολύ έξυπνο τρόπο για να καλωσορίσουν τους ξένους, είτε τουρίστες, είτε ξένους που θέλουν να έρθουν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα. Και εδώ το 90% περίπου είναι ξένοι, είναι από διάφορες άλλες χώρες. Αλλά έχουν φτιάξει ένα σύστημα έτσι ώστε να είναι ασφαλές και να είναι λειτουργικό για όλους. Δεν βλέπεις ανθρώπους να ζητιανεύουν. Αν κάποιος δεν μπορεί να ζήσει στη χώρα, γίνεται deport, φεύγει από τη χώρα. Έτσι, ή μόνος του ή τον διώχνουν. Έχουν ένα απίστευτο σύστημα ασφάλειας εδώ πέρα, το οποίο τους δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα και σε όλα τα Εμιράτα και στα υπόλοιπα 5 που είναι εδώ. Και μετά πάμε στο θέμα της αξιοπιστίας και της επιχειρηματικότητας, επειδή έχω δει διάφορα πράγματα στο YouTube, μέχρι το ότι θα βουλιάξει το Ντουμπάι και για το Palm Jumeirah, το Φίνικα κτλ. Η πλάκα είναι ότι βλέπω αυτά τα βίντεο, το οποίο έχω δει ότι έχουν φτιάξει και μερικά στα ελληνικά και είναι copy-paste κάποιων άλλων που έχουν φτιάξει δημοσιογράφοι στα αγγλικά. Και ξέρετε ότι οποιοδήποτε άνθρωπος, η χώρα, η εταιρεία κάνει μια σημαντική επιτυχία, ένα από τα άμεσα πράγματα που συμβαίνουν είναι επίθεση. Όταν λοιπόν βλέπω αυτά που λένε και παρουσιάζει μια πάρα πολύ τραγική κατάσταση, σε σχέση με αυτό που βλέπω στην πραγματικότητα, είναι τελείως διαφορετικό. Έχουν παρουσιάσει μια κατάσταση ότι κακομεταχειρίζονται υπαλλήλους κτλ. Ναι, σίγουρα γίνεται κακομεταχείριση όπως γίνεται και παντού. Όπως γίνεται και στην Ελλάδα, όπως γίνεται και στην Ευρώπη, όπως γίνεται και στην Αμερική, με πολύ ακραία σενάρια. Αλλά όχι όμως σε αυτόν τον βαθμό έτσι όπως το έχουν παρουσιάσει στα βίντεο. Πιθανόν να έχουν βρει 2, 3, 5 κάποιες περιπτώσεις για να φτιάξουν το υλικό τους, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό έτσι όπως το έχουν παρουσιάσει. Γιατί έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Ινδούς, Πακιστανούς, Σύριους και διάφορων άλλων χωρών που είναι εδώ πέρα και δεν μου έχουν δώσει ποτέ αυτό το feedback από αυτό που παρουσιάζουν τα media, οι διάφοροι δημοσιογράφοι στο YouTube και σε διάφορες άλλες πηγές ενημέρωσης. Και αυτό σας λέω από προσωπική εμπειρία ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, θέλει κάποιος να το πιστέψει, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να βγάλει ο καθένας το δικό του συμπέρασμα. Αν θέλει δική μου άποψη και
και το τι βλέπω εγώ ζώντας εδώ πέρα για σχεδόν 2 χρόνια και τους τελευταίους μήνες μόνιμα εδώ πέρα, εκτός από 2 μικρά ταξίδια που έκανα στην Ελλάδα, όπως σας είπα και πριν, βλέπω αρκετά διαφορετικά τα πράγματα. Ούτε υπάρχει κίνδυνο ουσία το φοίνικα να βουλιάξει και όλο αυτό το πράγμα που παρουσιάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από την άλλη, δεν είναι και παράδεισος. Okay. Σίγουρα έχει πολυτελεία, σίγουρα έχει πολλά πράγματα τα οποία είναι αρκετά ελκυστικά για να μένεις εδώ πέρα. Υπάρχουν και απατεώνες, υπάρχουν πάρα πολλοί απατεώνες και εδώ πέρα. Έτσι. Αλλά στα αλήθεια, κάθε φορά που ακούω γι' αυτό, οι απατεώνες δεν είναι οι ντόπιοι. Και δεν λέω τώρα ότι και οι ντόπιοι είναι τέλειοι κτλ. Σίγουρα και αυτοί έχουν και τα δικά τους τα στραβά, όπως όλοι μας λίγο πολύ. Αλλά όλες τις περιπτώσεις που έχω ακούσει μέχρι στιγμής είναι άνθρωποι που έρχονται και προσπαθούν και να εξαπατήσουν. Τώρα, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ντουμπάι. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Συμβαίνει παντού σε όλο τον κόσμο. Και είμαστε ουνα ράτσα, ουνα φάτσα που λέμε. Όλοι μας έχουμε τα στραβά, τα καλά και τα στραβά. Και τι θέλω να πω, ότι όταν βγαίνω έξω και πηγαίνω για παράδειγμα κάποιες φορές σε εκδηλώσεις, σε συναντήσεις, σε χώρους που συναστρέφουν με ανθρώπους κτλ., μπορεί να εντοπίζω τους ανθρώπους. Και υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και αξιόπιστοι άνθρωποι. Έχω κάνει αρκετές συνεργασίες, έχω κάνει καλές φιλίες εδώ πέρα όσο χρόνο είμαι εδώ. Έχω 2 φίλους που πηγαίνουν κάποιες φορές, κάνουμε πουράκια μαζί και έχω ξεχάσει να τα ανεβάσω αυτά σαν φωτογραφίες και βίντεο, αλλά ίσως το κάνω σε κάποια από τα επόμενα στο μέλλον. Και εδώ το πρόβλημα δεν λύνεται με το να είσαι ή να μην είσαι στο Ντουμπάι. Το πρόβλημα λύνεται στο να έχει κάποιος μια γνώση και εμπειρία στη ζωή και στις διαπροσωπικές σχέσεις, να μαθαίνει κάποια πράγματα γι' αυτό, για την ψυχολογία των ανθρώπων, για το πώς να εμπιστεύεται τους ανθρώπους, να αναπτύξει τη γνώση του και τις ικανότητες του πάνω σε αυτό. Και όλα είναι μια εμπειρία. Αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτή η φάση η οποία περνιέται μέσα από τα mainstream media. Και όταν δεν είσαι εδώ πέρα, νομίζω ότι είναι τραγικά τα πράγματα, επειδή βλέπεις αυτό και μπορεί να μην έχεις δει άλλα πράγματα ή μπορεί να μην έχεις προσωπική εμπειρία εδώ πέρα. Προσωπικά, στα 2 χρόνια που είμαι, δεν είχα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα ούτε με αστυνομία, ούτε με κυβέρνηση, ούτε με ντόπιους, ούτε με ξένους, ούτε με κανέναν. Ήμουνα σε πρώτη φάση από τη δική μου την πλευρά εντάξει, δηλαδή σεβάστηκα τους κανόνες τους, σεβάστηκα τους άλλους ανθρώπους εδώ πέρα, δεν προσπάθησα ποτέ να εξαπατήσω κάποιον άνθρωπο. Και από την άλλη, όταν μυρίστηκα πράγματα τα οποία κάποιες φορές δεν μου φάνηκαν ότι είναι και τόσο αληθινά από ανθρώπους, ξέρετε, προτάσεις επιχειρηματικές δεξιά και αριστερά, έκανα πίσω, απλώς δεν προχώρησα. Έτσι. Και θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και σίγουρα υπάρχουν πράγματα, για παράδειγμα, που λείπουν, όπως ο πολιτισμός που έχουμε στην Ελλάδα. Όταν γίνεις έξω, δεν θα δεις, ας πούμε, παράδειγμα, τη γιαγιά με το εγγόνι του, ή δεν θα δεις αυτό το πράγμα τόσο όσο βλέπεις στην Ελλάδα. Λείπει αυτό το πράγμα εδώ πέρα σίγουρα. Από την άλλη, στη Μαρίνα, όταν έμενα, επειδή είναι ευρωπαϊκό style, βλέπεις και οι οικογένειες φυσικά να βγαίνουν με τα παιδιά τους και όλα αυτά, και στα παγάκια να κάθονται με το παγωτό τους, με το καφέ τους και τα, όλα αυτά. Αλλά δεν είναι όμως όπως στην Ελλάδα. Δεν έχει την χρειά της Ελλάδας και όλο αυτό, και σίγουρα λείπει. Έτσι. Και φυσικά είναι αδύνατο να είναι τέλειο, να υπάρχει και ο πολιτισμός και αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο. Δηλαδή έχει τα θετικά του και έχει και τα αρνητικά του. Okay. Και μετά από θέμα επιχειρηματικότητας, έχουν φτιάξει αρκετά καλά το περιβάλλον και το σύστημα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο θα πας και θα στείνεσαι στην ουρά για να πάρεις ένα χαρτί από μια υπηρεσία εδώ πέρα ή μια άδεια να περιμένεις μήνες και χρόνια ή για μια δικαστική απόφαση. Έχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες βελτιωμένες. Άμα θες να πας σε μια υπηρεσία, κάνεις δουλειά σου σε 5-10 λεπτά και έχεις φύγει. Άμα θες να πάρεις μια άδεια, συνήθως το πολύ σε μια εβδομάδα έχεις φύγει. Αν χρειάζεται να πάρει εγκρίσεις δεξιά και αριστερά από υπουργεία, συνήθως παίρνει μέχρι και ένα μήνα. Αλλά όχι όμως αυτό το πράγμα που βλέπουμε, αυτή την γραφειοκρατία που έχουν στήσει στην Ευρώπη και στην Αμερική, που είναι στα αλήθεια επίτηδες για να καταστρέψουν το οικονομικό σύστημα και την ανάπτυξη μιας χώρας. Αυτά είναι σκόπιμα φτιαγμένα στις χώρες και έχουν συμβεί έτσι. Που θες να πάρεις μια άδεια για να εκτίσεις κάτι και παίρνει 6 μήνες. Δεν ξέρω πόσο παίρνει στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί δεν προσπαθώ τώρα να ρίξω λάσπη στην Ελλάδα. Αυτό το σύστημα, στα αλήθεια, το γραφειοκρατικό, είναι ίδιο σε όλη την Ευρώπη σχεδόν και σε άλλες τόσες χώρες. Και οι αναπτυγμένες χώρες έχουν βελτιωμένη τη γραφειοκρατία σε όλους τους τομείς. Και μετά πάμε στο θέμα της εργασίας. Το θέμα της εργασίας είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό κομμάτι, το οποίο είναι δύσκολο να απαντήσω έτσι με ένα βίντεο, γιατί, για παράδειγμα, ένας μέσος υπάλληλος, ένας Πακιστανός Ινδός, ένας οδηγός ταξί, όπου τα ταξίδια το κάνουν από εταιρείες και απλώς έχουν υπαλλήλους που τους πληρώνουν μισθό και προμήθεια, νομίζω, ταυτόχρονα, και ένας απλός εργάτης δεν έχει καλό μισθό εδώ πέρα. Έχει συνήθως γύρω στα 1.000 με 1.500 ευρώ, αλλά επειδή και το κόστος ζωής εδώ πέρα είναι πιο ακριβό φυσικά από την Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δεν είναι και τόσο εύκολο κάποιος να αποταλεί
παραμείνει συνήθως. Εκτός και αν ζει εκτός κέντρου, όπου το φαγητό, νίκιο κτλ. Είναι πολύ πιο χαμηλά από το κέντρο και σε αυτές τις περιπτώσεις αρκετοί καταφέρουν να κάνουν καλές αποταμίευσεις. Αλλά στα αλήθεια μεταξύ μας, σαν Έλληνες, όταν ερχόμαστε στο Ντουμπάι, δεν θα θες να μείνεις έξω, θα θες να μείνεις κοντά στο κέντρο. Οπότε και το θέμα του κόστους επιβίωσης εδώ πέρα είναι πολύ σχετικό για το πόσο είναι. Γιατί εξαρτάται από το που θα μείνεις. Μπορείς να ζήσεις και με 500 ευρώ και με 700 ευρώ και με 1000 ευρώ και με 1500 ευρώ. Κάπως normal θα έλεγα ότι γύρω στα 1500 με 2000 ευρώ. Κάπως normal. Okay. Και φυσικά υπάρχουν και ακριβοποιημένες θέσεις εργασίας, για παράδειγμα μάγειρας. Ξέρω έναν Έλληνα ο οποίος ήταν συνδρομητής του καναλιού, βρεθήκαμε κάποιες φορές και είμαστε και φίλοι, ένας πάρα πολύ καλός μάγειρας και έχει καλή πληρωμή εδώ πέρα. Έτσι. Έχει καταφέρει να βγάλει κάποια καλά λεφτά. Και φυσικά υπάρχουν αρκετές άλλες καλοποιημένες θέσεις εργασίας που θα μπορούσε να βρει κάποιος. Και στο πώς μπορεί να βρει κάποιος δουλειά, υπάρχει ένα website που λέγεται Doobizil, θα το δείτε κάποια στιγμή όταν εμφανίζεται πάνω στην οθόνη. Μπορείτε να ψάξετε εδώ πέρα για θέσεις εργασίας, μπορείτε να ψάξετε και στο ίντερνετ και σε άλλα websites. Αυτό είναι το πιο αφημισμένο, το πιο μεγάλο στο Ντουμπάι για τα πάντα. Και έτσι κάποιος μπορεί να βρει δουλειά. Αλλά χρειάζεται να ψάξει, να στείλει βιογραφικά, να έρθει σε επαφή. Και αρκετοί Έλληνες έχουν ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο. Έχουν έρθει σε επαφή με connections, με επαφές. Υπάρχει και ένα group στο Facebook που μπορεί να γράψετε Έλληνες στο Ντουμπάι ή Greeks in Dubai, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Και θα βρείτε, μπορείτε να μπείτε εκεί πέρα και να βρείτε κάποιες επαφές, να ρωτήσετε, να κάνετε γνωριμίες και να βρείτε δουλειά αν κάποιος θέλει. Και φυσικά ανάλογα με τη δουλειά που θα βρει, μετά μπορεί να κανονίσει και το πού θα μείνει και τα έξοδα είναι λοιπόν διαφορετικά. Business Bay, όπου είμαι αυτή τη στιγμή, downtown ήμουνα πριν, το κέντρο του Ντουμπάι, ήμουνα και Μαρίνα. Αυτά τα τρία είναι τα καλύτερα μέρη για να μείνει κάποιο στο Ντουμπάι, αλλά φυσικά και τα πιο ακριβά. Εδώ πέρα το νίκιο που μένω είναι στα 3.500 ευρώ το μήνα, μαζί με το φαγητό, το οποίο δεν μαγειρεύω, πολύ λίγες φορές μαγειρεύω. Πάει γύρω στα 5.500 ευρώ το μήνα, συν κάποια άλλα έξοδα μετακίνησης, ρούχα, τηλέφωνο, πάει λέγοντας. Τα προσωπικά έξοδα εδώ πέρα είναι πάνω από 6.000 ευρώ. Είναι κατά μέσο όρο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 6.500 με κάποιους υπολογισμούς που είχα κάνει. Okay. Βέβαια, αν νοικιάζεις με τον χρόνο, αν νοικιάζεις ένα ολόκληρο χρόνο και τα διάφορα είναι πιο χαμηλά, μπορείς και πάλι να κερδίσεις από κάπου και εξαρτάται το τι διαμέρισμα θα πάρεις και πού θα μείνεις. Okay. Και μετά φυσικά όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, μηδέν φορολογία σε προσωπικά έσοδα, μηδέν φορολογία στην εταιρεία σου μέχρι 100.000 δολάρια σε έσοδα το χρόνο. Έχουν βάλει τώρα πλέον ένα φόρο 9% στις εταιρείες για όταν ξεπερνάνε τις 100.000 δολάρια και πάνω σε καθαρό κέρδος το χρόνο. Αλλά φυσικά ισχύει και εδώ η περίπτωση με τα έσοδα-έξοδα, όπου αν έχεις έξοδα να παρουσιάσεις, μπορείς να μειώσεις το φόρο κτλ. Και επίσης υπάρχει και η δυνατότητα, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή όσους κάνουν δουλειές μέσω ίντερνετ κτλ. Επειδή μπορείς να πληρώνεις και άμεσα σαν άτομο με διάφορους τρόπους, να μπορείς και πάλι νόμιμα να έχεις μηδέν φορολογία. Και βασικά όποιος καταλαβαίνει το φορολογικό σύστημα μπορεί σχεδόν πάντα να μην πληρώνει φόρους. Και το ξεκίνημα γίνεται αρκετά εύκολο και για όποιον θέλει να μετακομίσει στο Ντουμπάι και να ανοίξει επιχείρηση σαν ελεύθερος επαγγελματίας, μικρομεσαίος επιχειρηματίας κτλ. Έχω ένα βίντεο το οποίο έχω κάνει μια συνέντευξη με έναν consultant εδώ πέρα, ο οποίος αναλαμβάνει όσους θέλουν να ξεκινήσουν εδώ πέρα να μετακομίσουν ουσιαστικά. Να ανοίξουν εταιρεία, να πάρουν βίζα για διαμονή κτλ. Και μπορείτε να το δείτε ανά πάσα στιγμή εδώ πέρα και έχω όλες τις πληροφορίες. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να κάλυψα τα περισσότερα και αυτή ήταν εν ολίγης μια σύνοψη της δικής μου προσωπικής εμπειρίας. Θα μπορούσα να βαθύνω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά αυτό έχω να σας πω εν ολίγης σαν ένα recap. Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτηση, γράψτε κάτω στα σχόλια. Ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, αν δεν έχετε κάνει ακόμα και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.